Τονίζω όμως, έπρεπε να υπήρξε καλύτερη προετοιμασία και προειδοποίηση του πληθυσμού για αυτά τα γεγονότα, γιατί σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον η πρόγνωση ήταν άριστη. Ήταν γνωστό τουλάχιστον από χθες ότι έχουμε πολύ έντονα φαινόμενα στην Κρήτη σήμερα. Εδώ βεβαίως τίθεται ένα ερώτημα. Από τη στιγμή λοιπόν που ήταν γνωστά αυτά τα καιρικά δεδομένα, αυτά τα μετεωρολογικά δεδομένα, απορίας άξιο είναι το γεγονός ότι η πολιτική προστασία δεν έστειλε μήνυμα από το 112 στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στους δήμους Μαλεβιζίου και Ηρακλείου που χτυπήθηκαν, ενώ λίγο αργότερα έστειλε μήνυμα προειδοποίησης στην περιφερειακή ενότητα του Λαστιθίου. Κοιτάξτε, έχετε δίκιο. Εγώ εκτιμώ ότι θα έπρεπε να έχει δοθεί ειδοποίηση για μια μεγάλη περιοχή της Κρήτης σήμερα, σε πολλές περιοχές, γιατί περιμέναμε να έχουμε αυτά τα έντονα φαινόμενα. Όπως είδατε, και στους τέσσερις νομούς έχουμε πολύ μεγάλα ύψη βροχής, με μικρότερα ή πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Αυτό οφείλεται και στην τοπική μορφολογία, στα ρέματα που υπάρχουν, στην δόμηση που υπάρχει σε κάθε περιοχή. Αλλά ήταν γνωστό, με πολύ καλή, το επαναλαμβάνω, πρόγνωση, θα έχουμε πολύ μεγάλα ύψη βροχής στην Κρήτη από χθες. Από εκεί και μετά, εγώ σταματώ εδώ. Η δικιά μας δουλειά στους μετεωρολόγους είναι να δίνουμε αυτές τις ειδοποιήσεις, αλλά αυτές οι ειδοποιήσεις πολύ συχνά δεν φτάνουν εκεί που πρέπει να φτάσουν. Τα δύσκολα έχουν περάσει για την Κρήτη, κύριε Λαγκουβάρδο. Τώρα, για τη συνέχεια όμως, θέλει προσοχή και η συνέχεια. Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει. Έχει φύγει στα ανατολικά, βέβαια, όπως είπατε, το χαμηλό, επηρεάζει τα Δωδεκάνησα και κινείται ανατολικά προς την Τουρκία και ίσως αργότερα θα φτάσει και μέχρι και την Κύπρο. Στρέφονται όμως οι άνεμοι σε βορειάδες και θα περάσουμε σε ένα νέο μοτίβο καιρού τις επόμενες ώρες, δηλαδή σε ένα ισχυρό βόρειο ρεύμα που θα συνεχίσει να δίνει βροχές, ιδίως οι σημερινές περιοχές του νησιού, με αρκετά μεγάλη ψυχοδοχή σε επόμενες ώρες και την Κυριακή. Και παρόλο που οι ρυθμοί βροχόπτωση θα είναι πιο ασθενείς, θα έχουμε μεγάλη χρονική διάρκεια των φαινομένων. Εκτίμηση ημών σε αρκετές περιοχές της Κρήτης έχουμε βροχές μέχρι τη Δευτέρα το πρωί. Τι σημαίνει αυτό, με ποιότερο ρυθμό βέβαια. Θα μαζευτεί πολύ νερό σε πολλές από τις περιοχές που θα πέσει το νέο νερό, έχει ήδη βρέξει αρκετά. Έχουμε ήδη υπερχιλήσεις ρεμάτων, κατολισθήσεις. Αυτό, η εκτίμησή μου είναι ότι θα επιδεινώσει τα προβλήματα τις επόμενες ώρες με υπιότερο ρυθμό, αφήνοντας χρόνο αντίδραση. Μας χρειάζεται προσοχή πάρα πολύ και για την νύχτα, αλλά και η αυριανή ημέρα.